Father's Bike Festival 2024. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Athens Bike Festival, στο τελευταίο show που έχουμε εδώ, trial show με τον Γεράσιμο Γιαννούτσο και τον Ιάσονα Ιωαννίδη. Έχουμε εξασφαλίσει δωράκια από την ΔΕΗ, θα δώσουμε σε όλους. Παιδιά, τι έχουμε έρθει να κάνουμε εδώ σήμερα και φέτος, να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα για το trial, το ποδήλατο trial. Έτσι, έχουμε γκρούπι. Ευτυχώς έχουμε σένα. Μισό λεπτό να σε γνωρίσουμε. Είσαι ή? Είμαι η Μαρία και είμαι η θεία του Γεράσιμου. Μην δίνεις περισσότερες πληροφορίες γιατί καρφώνεσαι. Όμως, όταν θα ακούτε τη Μαρία να ζητοκραυγάζει, θα πηγαίνουμε όλοι μαζί χειροκρότημα, ναι. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το ποδήλατο trial. Καταρχάς, βλέπουμε τα δικά σας ποδήλατα, τα οποία είναι trial ποδήλατα για να κυνηγεί, για τον δρόμο, σωστά, street trial, γι' αυτό έχουμε και σέλα και φρένα. Βλέπουμε ταυτόχρονα τους ανθρώπους αυτούς εδώ πέρα, τους αθλητές μας, να κάνουν ισορροπία. Δουλεύουν πολύ δηλαδή το σώμα τους, τον κορμό, τη μέση, τα πόδια, γεράσιμε. Τι κάνεις με αυτό το ποδήλατο? Κάνε μερικά αλήματα για να εξηγήσω. Όπως είπαμε, ισορροπία, σίγουρα. Οπότε προσγειωνόμαστε με την προστινή, με την πισινή, σηκώνουμε το προστινό μέρος, το πίσω μέρος ενίοτε. Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους πάτες, περισσότερο τους μικρούς. Να λοιπόν και ο Ιάσονας, με hops και περιστροφές και 180 για να βγει έξω. Δυνατότητες έχουν τα ποδήλατα σίγουρα να ανεβούν πάνω, να κατεβούν κάτω. Είναι ποδήλατα ακριβίας, με την έννοια ότι τα φρένα τους είναι πάρα πολύ ισχυρά και μαζί με την τεχνική που χρησιμοποιούν τα παιδιά ισορροπούν για αρκετή ώρα και μεταφέρονται από σημείο σε σημείο. Ανεβαίνουν πάνω σε σημεία. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι 3 παλέτες επί 15, 50 πόντους περίπου ύψος. Κάνει και ένα 180 περιστροφή. Πάμε γύρω γύρω η Μαρία. Έτσι, μπράβο Μαρία. Μπράβο ρε Μαρία. Η ανιψιά σου δεν θέλει να σε ξέρει έτσι. Να το ζητώ Γεράσιμος. Συνεχίζουμε με αλματάκια. Εσείς όλοι αρχίζετε να βλέπετε τη λογική. Να καταλάβετε δηλαδή πώς χρησιμοποιούν τη συσκευή ως προέκταση του γονιού τους. Θα σας πρότεινα να κοιτάξετε λίγο. Αυτό λοιπόν είναι ένα κόλπο από φλά με μπροστινό νόσκο και νάτος λοιπόν εδώ ο Γεράσιμος μας δείχνει ότι είναι βιρτουόζος και σε άλλα κόλπα. Μπράβο, μπράβο Γεράσιμε. Ο Ιάσονας από την άλλη πιο αυστηρός, αν και αυτός πολύ βιρτουόζος. Είναι σημαντικό να απαντήσουμε, να πούμε εδώ ότι τα παιδιά φυσικά δίνουν το δικό τους στυλ, έτσι ανάλογα το τι τους αρέσει περισσότερο. Δηλαδή, μας είπε ο Γεράσιμος ότι του αρέσει να κάνει και κόλπα flat, περιστροφές, έτσι ακριβίας, χορευτικά, κινήσεις μπροστά, όπισε, τσουλήματα. Μπράβο Μαρία, πάμε ένα χειρογράφημα, έτσι να σπάσουμε τον πάγο. Έλα Ιάσονα, πάμε, να δούμε λίγο αντίστοιχα. Πάμε, και οι δύο μαζί. Όχι, γιατί ρε παιδιά, όλα ήταν χορευτικά αυτό. Να το σπώ. Πάρα πολύ εύκολο το κάνεις και το δείχνεις να είναι πάρα πολύ εύκολο. Πράγμα που όμως δεν είναι. Να και ο Γεράσιμος αλλάζει από πισινή σε νόμος, κατεβαίνει. Και άρα καταλαβαίνουμε όλοι σιγά σιγά ότι χρειάζεται λίγο φαντασία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκτός να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σου. Και ένα μπάνικο χρυσίστη λοιπόν από τον αγαπητό Γεράσιμο, τα λέω καλά, που μεταξύ μας είναι άλλη η φιλοσοφία όταν ανεβαίνεις πάνω εδώ, ιδίως και αυτοί που σηκώνουν και τη ρόδα ανεβαίνουν και πιο ψηλά το σώμα τους και τα μάτια τους.
έκρηξη, παιδιά, εκτείναξη. Λοιπόν, εκρηκτικότητα και ακρίβεια στην προσγείωση. Βλέπουμε το σωματότυπο του Ιάσονα, που είναι πιο μεγάλο, πιο... Έτσι, έχει πάρει, ρε παιδάκι μου, αθλήσε, φαίνεται ο άνθρωπος, ο αθλητικός. Και προς τα πίσω. Αυτό είναι παράδειγμα έκρηξης. Πάμε, χειροκρότημα. Πάρα πολύ καλός ο Ιάσονας. Γεράσιμο. Σκέφτεσαι, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Κάνε με ένα hop, ένα 360, ένα one, ειδικά τα όλα. Πολύ καλός. Παιδιά, θα σας πω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να φάνει και κάπως, αλλά είναι πιο δύσκολο από το προηγούμενο. Πολύ πιο δύσκολο, γιατί έπρεπε να προσγειώσει ενώ είχε ρομπή για να πάει ψηλά τον τροχό και μετά να ξαναμπεί εδώ. Να μεγαλώσουμε την απόσταση, βεβαίως. Για να δούμε εδώ αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα άλματα. Πάμε στο κοινό, θέλω να ρωτήσω. Μπορούν να το κάνουν? Θέλουμε να τους δούμε να δουν το καλύτερο σε αυτό. Ιάσον, Ιωαννίδης και Εράσιμος Γιάννουτσος. Ποδηλάτου, το flatland με το trial και αυτό του δίνει κάτι διαφορετικό. Άντως λοιπόν.
διαγωνίως εννοείς την παλέτα, την πρώτη, οκ. Okay. Μπράβο, 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 πολύ ωραία. Πάμε να ψυχώσουμε, κυρίες και κύριοι, Ιάσον Ιωαννίδης. Είναι σαν τις καταδύσεις, έτσι, δηλαδή πρέπει να βγάλεις το λιγότερο κύμα. Μ' αρέσει αυτή η ηρεμία στο προσχείωση, έτσι, που είναι smooth. Μ' αρέσει. Παιδιά, θέλετε να πάμε σιγά σιγά πάνω. Ναι! Ναι! Θέλουμε. Πάμε πάνω, παιδιά, μετά από λαϊκή απέτηση όλου του κόσμου, πάμε στο πιο ψηλό σημείο, το πύρος του 2,5 μέτρα. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι ότι τόσο από εκεί πάνω δεν συμφέρει και πολύ, έτσι. Καθόλου, ε. Δηλαδή, φαντάζομαι να κάνεις προπόνηση για να τα μάθεις αυτά και να πρέπει να πέσεις 2-3 φορές, ας πούμε, από εκεί πάνω. Δεν σας ζηλεύω καθόλου. Επίσης, δεν θέλω να αφήσετε να δοκιμάζετε τέτοια πράγματα στο σπίτι. Εγώ χτες, άμα δείτε, θα σας δώσω, θα σας δείξω τα πόδια μου που προσπάθησα. Φοβερό. Πάρα πολύ ψηλό το εμπόδιο αυτό. Θα πάω να κάτσω δύο από κάτω, να πιάσω τη ρόδα σου. Λοιπόν, χτες που το δοκίμασα κι εγώ, είμαι όλος δουδαρμένος. Καλά μια χτυπημένα, αίματα από εδώ. Παιδιά, είναι πολύ ψηλά. Είναι ψηλά. Δεν τη φοβάσαι εγώ από κάτω, θα κρυφτώ. Ναι. Αλλά μπορεί να σου πιάσω τη ρόδα. Πρόσεξε, μη σου κάνω σαμποτάζ. Στο τσάκ σε είπα. Θα το δεις στο βίντεο, θέλω να το βάλεις τα βίντεο σου. Στο τσάκ να σου πιάσω τη ρόδα. Πού είναι ο βιντεοσκόπης, το τράβηξες. Θέλω να κλείσουμε με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα κλείσουμε με δύο κόλπα, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι σκέφτηκε αυτό το παλικάρι μας. Προετοιμάζει λοιπόν την ανάβαση, μέχρι τώρα ανέβαινε. Πάμε χειροκρότημα. Έτσι, μπράβο, εψυχώνουμε πάντα και τους αθλητές και όσους προσπαθούν. Για πάμε να τους χειροκροτήσουμε, είναι το πρώτο πλάνο και οι δύο μαζί, όποιος έχει τράβα και βίντεο, τώρα είναι καλή ευκαιρία να τράβει και βίντεο, γιατί είναι και οι δύο μαζί. Ναι, θα προσδιοθούν και οι δύο κάτω. Πάμε να χειροκρότημα. Πάμε. Εγώ δεν το έχω δει αυτό, δεν είναι κάνει ξανά. Μ' αρέσει ήδη. Μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν και στους θεατές μας που είσαστε εδώ, δωράκια δώσαμε, Δημήτρης έφυγε ήδη, οπότε τα πήρα τα δώρα σας. Λοιπόν, θα κάνω την ίδια ερώτηση και σε ένα Ιάσονα και σε ένα Ιάσονα, εννοείται θα απαντήσει πρώτα ο Ιάσονας. Πώς ήταν αυτό το τριήμερο για σένα? Δεν θα σου πω τώρα με μία λέξη, γιατί δεν μπορώ να περιγράφω με μία λέξη, φαντάζομαι για σένα είναι πολύ ιδιαίτερο. Πες μας όμως πάνω κάτω, έτσι συναισθηματικά, έτσι στυπάς, κοιμάσαι τα βράδια, κοιμήθηκες, μπορέσες. Παρόλο που με φίλε μου λέει, μην αγχώνεσαι. Επειδή είσαι ντροπαλό παιδί, θα πρέπει σε αυτό να σε εκπαιδεύσει ο Γεράσιμος. Όσο περίεργο και να σου φαίνεται, κάνε ένα περίεργο δίδυμο, είσαι ήρεμη δύναμη και αυτό είναι ο μικρός διάβολος. Λοιπόν, πες μας, συνεχίσε, σε παρακαλώ, συγγνώμη για την διακοπή. Είναι πολύ ιδιαίτερο που είμαι εδώ. Μετά από πολλά χρόνια ως θεατής, έχω το δικό μου σώμα με το Γεράσιμο. Και από θεατής γίνομαι μέρος του φεστιβάλ από άλλη άποψη. Και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο και ιστορία μου. Και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά όλη την διοργάνωση. Πού θα πάει και τον χρόνο να δούμε σε τι επίπεδο μπορεί να δουλεύει και τον χρόνο. Δηλαδή, ξέρεις έτσι κάπως εξελίσσεται. Πραγώ και τον χρόνο. Εσύ.
Εμένα είναι το πρώτο show που κάνω με trial ever και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ιάσονα που δέχτηκε να έρθει και να συμμετέχει κι αυτός, γιατί βοήθησε πάρα πολύ στην υλοποίηση του show. Το να σου ευχαριστώ κάτι. Έπρεπε να ευχαριστήσει και τη μαμά σου και τον παπά σου, τώρα το ξέχασε. Δεν είναι κακό, θα σου δώσω την ευκαιρία να το κάνει. Πόσα πληρώνει το βιντεοσκόπο σου, είναι αφιλοκερδό. Τι είναι αφιλοκερδό, γιατί σε αγαπάει πολύ, ε. Ναι. Ναι, αλλά ξέρει κάτι. Τώρα ξεκινάει μια καριέρα. Άρα δεν πρέπει να συμφωνήσετε από εδώ και πέρα πόσο θα παίρνει. Μπορεί μέχρι τώρα να ήταν αφιλοκερδό, αλλά άμα έχει πολλέ υποχρεώσει. Θα το κανονίσουμε, ας πούμε, αυτό. Είναι φυσικά εδώ με τις γονείς του και ο μπαμπάς είναι κοντά και η μαμά είναι κοντά και εσείς όλοι να υποστηρίζετε τα παιδιά σας, γιατί σίγουρα θα πάρετε πίσω όλη αυτή την ενέργεια. Θα σας δούμε πάλι του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιάσον Ιωαννίδης, Γεράσιμος Γιαννούτσος, Athens Bike Festival 2024 powered by the E.